ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, σε αυτή την ημερίδα. Μία ημερίδα που φιλοδοξεί να και να ενημερώσει για τα νέα εργαλεία που δίνει ο νέος νόμος του Υπουργείου Ναυτιλίας, αλλά και να ακούσουν και εμείς και τα στελέχη μας τους δικούς σας προβληματισμούς, τις δικές σας προτάσεις για το πώς μπορεί να υλοποιηθεί καλύτερα ο νόμος ή πώς μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε διαδικασίες πιο εύκολες, πιο ευέλικτες, πιο αποτελεσματικές για τη λειτουργία των λιμανιών. Και γίνεται σε μια, θέλω να πω, σημερινή ημερίδα, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το λιμενικό σύστημα της χώρας. Ένα λιμενικό σύστημα που μπορεί να αποτελέσει μια βασική πηγή παραγωγής πλούτου για τα λιμάνια. Μέχρι σήμερα η αξιοποίηση των λιμανιών δεν είναι αυτή που θα θέλαμε και θα μπορούσε να είναι, γιατί πραγματικά είναι ένας παραγωγικός συντελεστής ο οποίος μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Ωστόσο, το λιμενικό σύστημα σήμερα βρίσκεται σε μια φάση αναδιοργάνωσης. Ήδη για τα δύο μεγάλα λιμάνια της χώρας έχουμε προχωρήσει με συμβάσεις παραχώρησης του Πειραιά και Θεσσαλονίκη, που προβλέπουν σημαντικές επενδύσεις και διασφάλιση μια σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον, τα εργασιακά, τα σχέση, τη σχέση με την αυτοδιοίκηση. Και περιμένουμε πολλά θετικά αποτελέσματα. Για τα υπόλοιπα 10 λιμάνια επίσης που ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ, επίσης υπάρχει ένα σχέδιο συγκεκριμένου αξιοποίησης που δεν βασίζεται στην προηγούμενη λογική της πώλησης των λιμανιών, αλλά στην πράξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα μέσω της λογικής των παραχωρήσεων. Στην περιφέρεια της Πελοποννήσου βεβαίως δεν έχουμε λιμάνια αυτού του είδους, έχουμε όμως τα λιμενικά ταμεία, τα οποία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά, θα λέγαμε, του λιμενικού συστήματος, τη μεγάλη πλειοψηφία των λιμανιών, που σήμερα κυρίως η αυτοδιοίκηση τα λειτουργεί. Κυρίως η αυτοδιοίκηση είναι αυτή που προσπαθεί να έχει αποτελέσματα, να έχουν ωφέλη οι τοπικές κοινωνίες στη λειτουργία τους. Μέσα σε ένα πλαίσιο, ωστόσο, που δημιουργεί αρκετές δυσκολίες, μέσα σε ένα πλαίσιο, σε ένα σκηνικό κατακαιρματισμένων λιμενικών φορέων διαχείρισης, από τους 51 φορείς διαχείρισης το 2001, φτάσαμε να έχουμε σήμερα 102 φορείς διαχείρισης λιμανιών σε όλη τη χώρα. Ένα πλαίσιο που πραγματικά και ένας τρόπος λειτουργίας που δεν βοηθάει στη λειτουργία των λιμενικών ταμείων, καθώς είναι υποστελεχωμένα. Ακολουθούν διαδικασίες που δεν είναι ευέλικτες. Ακόμα και η ίσπραξη των λιμενικών τελειών πολλές φορές αποτελεί ένα πρόβλημα. Γιατί τα λιμάνια δόθηκαν στην αυτοδιοίκηση, τα λιμάνια δεν δόθηκαν τα εργαλεία για να μπορέσει να λειτουργήσει. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινήσαμε μια διαδικασία διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Καταλήξαμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Την περασμένη εβδομάδα υπεγράφει σύμβαση με σύμβουλο, προκειμένου να έχουμε συγκεκριμένα σενάρια για να αλλάξει το σύστημα λιμενικής διακυβέρνησης. Να καλωσορίσω και τον κύριο Τατούλη, τον Περιφερειάρχη, που είναι μαζί μας εδώ. Από εκεί και πέρα όμως, φιλοδοξούμε λοιπόν να έχουμε σύντομα αποτελέσματα για ένα νέο λιμενικό σύστημα που πραγματικά θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Πέρα από αυτό όμως, όλο αυτό το διάστημα δεν μπορούμε να παραμείνουμε ανενεργοί. Έπρεπε να προχωρήσουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις που πραγματικά θα δώσουν μια διαφορετική δυνατότητα στα λιμάνια να λειτουργήσουν και να αξιοποιηθούν με καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο νέος νόμος, στον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός, πραγματικά δίνει αυτά τα εργαλεία. Αυτά θα παρουσιαστούν σήμερα και από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Λιμάνων που είναι σήμερα μαζί μας. Επίσης, προσπαθήσαμε να μεγενθύνουμε το εργαλείο που έχουμε για την χρηματοδότηση έργων συντήρησης και επισκευών στα λιμάνια, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Καταγράψαμε το σύνολο των αναγκών για τις παρεμβάσεις που αφορούν σε επισκευές ή συντηρήσεις σε όλα τα λιμάνια της χώρας. Υπάρχει μια διαδικασία συγκεκριμένη προτεραιοποίησης των έργων. Ήδη χρηματοδοτήθηκαν έργα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Είμαστε σε συνεννόηση με τον κύριο Χαρίτση και επίσης θα χρηματοδοτηθούν έργα το επόμενο διάστημα για 7 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Και το Σεπτέμβριο θα έχουμε άλλα 5 εκατομμύρια ευρώ επίσης που θα πάνε σε μικρά έργα της τάξης των 100 με 120.000 ευρώ, προκειμένου πραγματικά να είναι έργα τα οποία θα φτιάξουν ή θα αλλάξουν την καθημερινότητα των ανθρώπων στα λιμάνια. Θα δώσουν λύσεις. Πάρα πολλά από αυτά έργα αναφέρονται και στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στα λιμάνια της Πελοποννήσου και αυτά που βγήκαν είχαμε έργα ενταγμένα και το επόμενο διάστημα θα ενταχθούν και άλλα έργα. Επίσης, προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε τους πόρους, τους κοινοτικούς σε διάφορες διαδικασίες. Μέσω του προγράμματος του ΙΜΕΠΕΡΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος θα ενταχθούν έργα που αφορούν στην εφαρμογή του κώδικα ασφαλείας στα λιμάνια του λεγόμενου ISPS.
Είναι 20 εκατομμύρια ευρώ τα χρήματα που μπορούν να διατεθούν. Ήδη έχουμε καλέσει τα λιμενικά ταμεία που ενδιαφέρονται για αυτό να καταθέσουν προτάσεις για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα της ασφάλειας, ιδιαίτερα σε λιμάνια που δέχονται κίνηση τουριστική. Γίνονται μια σειρά λοιπόν από παρεμβάσεις. Προσπαθούμε να φέρουμε ένα νέο τοπίο, ένα νέο σκηνικό στη λιμενική βιομηχανία της χώρας. Είναι μια λοιπόν σημαντική περίοδος. Πρέπει όλοι να συνεργαστούμε και δίνουμε μεγάλη βάση στην επικοινωνία με τα λιμενικά ταμεία, με τους φορείς διαχείρισης, με τους Δήμους, προκειμένου να έχουμε αποτελέσματα. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η σημερινή εκδήλωση, στην οποία, όπως είπα, θα είναι μια εκδήλωση όχι μόνο παρουσίασης, αλλά θα είναι και μια εκδήλωση ανταλλαγής απόψεων, προκειμένου να πάρουμε και εμείς ερεθίσματα το επόμενο διάστημα να δημορφώσουμε καλύτερα το θεσμικό πλαίσιο, να μπορούμε να υλοποιήσουμε τις δικές σας προτάσεις, να τις μεταμορφώσουμε σε διατάξεις νόμου πιθανότατα ή σε δράσεις οι οποίες θα βοηθήσουν την επόμενη μέρα στα λιμενικά ταμεία. Σήμερα λοιπόν μαζί μας, και να κλείσω εγώ με αυτό για να μην λέω πολλά λόγια, είναι η κυρία Χριστοδουλοπούλου, είναι Γενική Διευθύντρια στη Γενική Γραμματεία Λιμενικής Πολιτικής, η κυρία Γεωργία Κρασακοπούλου, Διευθύντρια Λιμενικής Πολιτικής και πατριώτησά σας από την Καλαμάτα, το λέω γιατί. Πάντα δίνει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν είναι θέματα που αφορούν τη Μεσσηνία στο Υπουργείο και τα βάζει πάντα σε προτεραιότητα. Ο κύριος Αριστοτέλης Παπαδόπουλος είναι λιμενολόγος, μηχανικός. Με τον κύριο Παπαδόπουλο θα έχουμε και επίσκεψη αργότερα στο λιμάνι της Καλαμάτας να δούμε και θέματα που έχουν να κάνουν με θέματα, θέματα υποδομών. Και η κυρία Λένα Ευαγγελοπούλου είναι νομικός, συνεργάτης μου, που θα μας κάνει εισαγωγή στο νέο νόμο και θα έχουμε μια ευκαιρία να συζητήσουμε και μαζί ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας.